Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της άσκησης ή της αποθεραπείας στον υδατοδιάδρομο? Να αναφέρουμε πριν πούμε τα πλεονεκτήματα ότι ο υδατοδιάδρομος είναι ένα μέρος του προγράμματος, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποκατάστασης που μπορούμε να προσφέρουμε εδώ πέρα στο τμήμα φυσικοθεραπείας του Ιατρικού Αθηνών, το οποίο περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, τα πλεονεκτήματα του είναι ότι έχουμε την υδροστατική πίεση η οποία λειτουργεί απειδηματικά μέσα στο νερό, έχουμε την άνωση που μας βοηθάει να αποφύγουμε κραδασμούς, να κάνουμε την άσκηση πιο εύκολη. Είναι πολύ πιο δύσκολο να τραυματιστούμε μέσα στο νερό από ότι με άσκηση δυναμική έξω από το νερό. Χαλαρώνει οι αρθρώσεις μας, χαλαρώνουν οι μυϊκές ομάδες, γίνεται καλύτερα η κυκλοφορία του αίματος. Και εκτός από αυτό είναι πολύ βοηθητικό σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καρδιακές παθήσεις, γιατί μελέτες έχουν δείξει ότι η άσκηση μέσα στο νερό τους βοηθάει, χωρίς να επιβαρύνουν την καρδιά τους, να γυμναστούν πιο καλά. Είναι ένα πρόγραμμα, ακολουθεί κάποιος ένα πρόγραμμα? Με τον υδατοδιάδρομο έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Μπορούμε να έχουμε τη στάθμη του νερού σε 4 διαφορετικά επίπεδα. Έχουμε 25 πόντους, 50 πόντους, 75 πόντους και ένα μέτρο. Ρυθμίζουμε την ταχύτητα που θέλουμε στον κυλιόμενο διάδρομο. Έτσι, όταν κάποιος θέλουμε να τρέξει γρήγορη ταχύτητα σε πιο χαμηλό επίπεδο για να μην υπάρχει άνωση και να γίνει λίγο πιο δύσκολη η άσκησή του. Και έχουμε και την δυνατότητα να βάλουμε αντίσταση στο νερό. Μέσα από 2 μεγάλους σωλήνες βγαίνει αντίσταση στο νερό και κάνουμε πιο δύσκολη την άσκηση. Άρα μπορεί να γίνει και πολύ έντονη η άσκηση μέσα στο νερό. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ έντονη, πολύ δύσκολη. Μπορεί να μπει και ένας επαγγελματίας αθλητής. Όταν πια χρησιμοποιείται ως αποθεραπεία, εκεί υπάρχουν προγράμματα? Σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αστάθεια λόγω του εγκεφαλικού, θα βάλουμε ένα υψηλό επίπεδο στο νερό, ένα μέτρο, να έχουμε την άνωση να μας βοηθήσει. Έχουμε και τις λαβές που μπορεί να κρατηθεί και ξεκινάμε με πολύ αργό περπάτημα. Ναι. Το νερό είναι πάντα ζεστό, στους 28 βαθμούς προρυθμισμένο, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα θερμοκρασίας. Και ξεκινάμε το πρόγραμμά μας και ανάλογα με αυτό που μπορεί να κάνει, μπορούμε να το κάνουμε και λίγο πιο δύσκολο. Πόση ώρα πρέπει κανείς να είναι μέσα στον υδατοδιάδρομο και πόσες φορές την εβδομάδα? Συνήθως 45 λεπτά είναι ο ιδανικός χρόνος μαζί με την προθέρμανση. Έτσι που θα κάνουμε ένα περπάτημα, μετά λίγο πιο γρήγορο περπάτημα για να ξεκινήσουμε το τρέξιμο όταν κάποιος θα γυμναστεί, θα θέλει να τρέξει. Μετά θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες ασκήσεις με πίσω βήματα, πλάγια βήματα για σταθεροποίηση. Γίνονται και αυτά. Και η χρήση του είναι 3 φορές την εβδομάδα κάποιοι, άλλοι έρχονται 1 φορά την εβδομάδα, άλλοι 2 ανάλογα με την περίπτωση. Όταν το χρησιμοποιείτε για αποκατάσταση, για διάφορες παθήσεις, συνήθως, συχνότητα? 1 φορά την εβδομάδα.